Θεού. Όχι, ούτε κι εγώ. Κάντε ό,τι θέλετε, βαρέστε όποιον θέλετε. Εμένα. Αν κατάλαβα καλά, κανείς δεν υπερασπίζεται κανένα κόμμα εδώ. Και έχω τρελαθεί. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Με συγχωρείτε κύριε συνάδελφοι και αγαπητοί φίλοι, αλλά ειλικρινά. Το κόμμα μου κύριε Παπαγιαννάκη. Το κόμμα σας, αν δεν κάνω λάθος, τάσετε υπέρ. Το κόμμα του κυρίου Βανάτσου τάσετε υπέρ. Μα δεν είναι το κόμμα του κυρίου Καμένου και του κυρίου. Όχι, όχι, όχι. Δεν είπα ότι είστε πρόσωπο του κόμματός σας. Αλλά λέω να πάρει ευχή. Αν όλα τα κόμματα τάσονται υπέρ, πού είναι το πρόβλημα, δεν μπορώ να καταλάβω. Να καταλάβω την διαφωνία σας στην προσωπική. Στο Κομμουνιστικό Κόμμα δεν είναι υπέρ, σας διαβεβαίω. Το δηλώνει σε όλους τους τόνους. Ποιος είπε ότι είναι υπέρ? Όχι, ούτε εμείς είμαστε. Για να καταλάβουμε δηλαδή. Αλλά εσείς έκανε αυτές τις συμφωνίες. Κυρία Κανέλη. Θα μπορέσω να ολοκληρώσω. Μισούετε. Γιατί ο κύριος Παπαγιαννάκης βγάζει συμπεράσματα κατά το δοκούν. Όχι, μια ανθρώπινη αντίδραση και να με συγχωρείτε. Κύριε Παγιαννάκη, πρώτον δεν επικαλεστήκαμε την ιδιότητα της εντάξεώς μας σε συγκεκριμένους κομματικοπολιτικούς φορείς. Ήρθαμε εδώ να εκφράσουμε την εθνική μας αγωνία και να μιλήσουμε για τη στρατηγική, έλλειψη μάλλον στρατηγική, στην εξωτερική πολιτική. Με συγχωρείτε, τουλάχιστον... ανήκουμε και σε κάποιο κόμμα καθένα. Βεβαίως. Ή απεκδηλώνουμε κομματική ιδιότητα ή όχι. Βεβαίως. Αναφέρομαι, ούτε και εγώ αναφέρομαι στον πρώτο γύρο της συζήτησής μας. Ούτε και εγώ αποκηρύσω το κόμμα μου, ούτε τις θέσεις. Εάν εσείς δεν θέλετε να υιοθετήσετε. Απλώς λοιπόν, αυτό που λέμε ότι σε θέματα εθνικά. Το θέμα, κύριε Καμένο, και το χρησιμοποιείτε είναι η εθνική συνείδηση και η εθνική υπευθυνότητα. Στις 3 Μαρτίου, όταν πλέον διαμορφώθηκε το κείμενο ΖΙΠΕ, το κόμμα σας έβγαλε επίσημη ανακοίνωση. Μην μιλάτε για 3 Μαρτίου, και θα μιλήσουμε για 16 Δεκεμβρίου μετά και θα μπερδευτούμε. Την έχω μαζί μου και λέει ότι αποτελεί θετική εξέλιξη. Επειδή μιλήσατε για θέμα Μαγκάκη, για φαινόμενο Μαγκάκη, μην πάμε στις 16 Δεκεμβρίου και θέμα φαινόμενο Σαμαρά, γιατί θα μπερδευτούμε πάρα πολύ. Να μπερδευτούμε μετά καμία αντίρρηση για να δούμε ποιοι είναι οι μπερδεμένοι. Να φτάσουμε όμως και στον κύριο Αγγουράκη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω λοιπόν, ολοκληρώνοντας, να πω το εξής. Ότι οι δυσμενείς αυτές συνέπειες εν μέρη ελαχιστοποιήθηκαν με το νέο κείμενο ΖΙΠΕ. Η Ελλάδα όμως δεν έχασε όλα τα όπλα και κυρίως μετά την έκρηξη, θα έλεγα, Καραγιαλτσίν μπροστά στα κοινοτικά όργανα. Για πείτε μας τα όπλα. Τα όπλα είναι τα εξής, κυρία Κανέλη. Αυτή η συμφωνία για να ισχύσει θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να την εγκρίνει η Ελλάδα. Έχει ακόμα να την υπογράψει η Ελλάδα. Όχι, εδώ με πρέπει έχει ακόμη δύο στάδια. Με τα άρθρα 228, 32 και 38 της συνθήκης της Ρώμης. Λοιπόν, συνεπώς. Η Ελλάδα. Μα τι εννοείται να υπογράψει η Ελλάδα? Κύριε, μπορώ να ολοκληρώσω. Όχι, το λέω καλόπιστα. Δεν διακόπτω για να μην αφήνουμε ειλικρινώς. Δεν είναι κακό να είναι κανείς, να μην είναι καλά πληροφορημένος. Η Ελλάς ό,τι είχε να κάνει το έκανε με τη στάση της και με τη θέση της και με τη συμφωνία της. Νομικά μιλάω, διαμόρφωση, εγώ θέλω να πει ο κύριος της κοινής θέσεως. Και αυτό που αυτό προβλέπει το άρθρο 238, συνδυασμένη ανάγνωση με το 228 της συνθήκης. Και 32. 238 λοιπόν. Και 228. Μην αφήστε το, ειλικρινώς, καλόπιστα που διάζομαι. Συνεπώς, δεν εξέλιπαν όλα τα διπλωματικά μέσα για να συνεχίσει η Ελλάδα να προωθεί ή αν θέλετε να ελαχιστοποιήσει ακόμη περισσότερο τις δυσμενείς συνέπειες από τη συμφωνία Μαγκάκη για τη χώρα μας. Το σημαντικότατο όμως και αυτό το πολιτικό μήνυμα για την εξωτερική μας πολιτική, σαν πολιτική άνοιξη θέλω να περάσω στον ελληνικό λαό, είναι το εξής. Ότι πρέπει να αφυπνιστεί η ηγεσία της ελληνικής διπλωματίας, είτε η σημερινή είτε η χθεσινή. Γιατί ακριβώς η βελτίωση της συμφωνίας Μαγκάκη με τους όρους ΖΙΠΕ απέδειξε περίτρανα ποιες δυνατότητες επιτυχιών έχουμε όταν αποφασιστικά και με επιχειρήματα υπερασπιζόμαστε τις θέσεις μας μέσα στα κοινοτικά όργανα. Το χατήρι πάντως ο κύριος ΖΙΠΕ για έκτακτη σύγκληση δεν μας το έκανε. Απάντησε ότι μπορεί στην ATP που θα γίνει στη γαλλική πόλη Καρκασόν, σωστά τη λέω. Καρκασόν, να συζητηθεί το θέμα εκ νέου, αν έχουμε. Σύμφωνοι πριν όμως πετύχαμε μια σημαντική βελτίωση για την Κύπρο. Απόδειξε ότι η Κύπρο είναι απόλυτα ευχαριστημένη από την εξέλιξη αυτή σχετικά με το δικό του θέμα. Πράγμα το οποίο μήπως μόνο η Κυπριακή κυβέρνηση και όχι η Κύπρος. Γιατί λέτε οι Κύπροι και εδώ πέρα λέμε οι Έλληνες, ο καθένας για λογαριασμό του κόμματος. Τα πολιτικά κόμματα πριν το ΑΚΕΛ. Κυρία Κανέλη, πώς θα διαχωρίσω τώρα τον κυπριακό λαό από την. Θα αναφέρω μια ρίση του Γεωργίου Παπανδρέου. Όπου είχε πει ο Γεώργιος Παπανδρέου ότι τα θέματα του ελληνισμού λύνονται από το κέντρο, δηλαδή τη Μητροπολιτική Ελλάδα. Διότι δεν μπορούμε να μιλάμε για την ψυχολογία αυτή τη στιγμή που βρίσκονται των Κυπρίων, έχοντας τη μισή τους πατρίδα υποκατοχήν, ή δεν μπορούμε να πάρουμε υπόψη μας τις θέσεις των ελληνικών κομμάτων στη Βόρειο Ήπειρο. Κύριε Καμένο, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Σας παρακαλώ. Κάντε μου τη χάρη. Θέλω να μιλήσει ο κύριος Αγγουράκης, γιατί υπάρχει ένας Έλληνας που περιμένει στο τηλέφωνο. Μήπως να ακούσουμε πρώτα τον κύριο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι ο κύριος Δημήτρης Χατζής. Είναι επιχειρηματίας. Έχει φτιάξει ένα εργοστάσιο στη Σάμο.
το θέμα της Τελωνιακής Ένωσης πιθανότατα έχει τρομακτικές επιπτώσεις σε τομείς. Για να θέλει να παρέμβει, δεν ξέρω τι θέλει να μας πει. Και δεν υπάρχει και μια μελέτη μέχρι τώρα. Κύριε Χατζή, σας ακούμε. Έχετε υπόψη. Κυρία Κανέλη, είναι κρίμα που στο πάνελ απόψε δεν υπάρχει και ένας επιχειρηματίας. Όχι εγώ, ένας επιχειρηματίας. Για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, η οποία πιστεύω θέση είναι η εξής. Το θέμα της Τελωνιακής Ένωσης δεν έχει μόνο σχέση με ό,τι αφορά την Κύπρο. Έχει σχέση με ό,τι αφορά την Ελλάδα. Κινδυνεύουμε μέσα στην ίδια μας τη χώρα. Η αποβιομηχάνηση η οποία πρόκειται να επέλθει με την Τελωνιακή Ένωση θα έχει συντριπτικά αποτελέσματα και είναι κρίμα που δεν βλέπουμε αυτό ακριβώς το σημείο. Κινδυνεύουμε να χάσουμε τεράστια εθνικά πλεονεκτήματα, να έχουμε χιλιάδες ανέργους στη Θράκη, στη Σάμο, στη Μυτιλίνη, οπουδήποτε υπάρχει απασχόληση, από το γεγονός ότι άκρητα, απρόβλεπτα, χωρίς καμιά προστασία, οι Έλληνες επιχειρηματίες θα βρεθούν ξαφνικά μπροστά σε έναν αθέμητο ανταγωνισμό, ο οποίος θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις διείσδυσης του τουρκικού κεφαλαίου στα σύνορα της Ελλάδας. Σκεφτείτε τη Θράκη, όπου θα έχουν την ευχέρεια οι Τούρκοι επιχειρηματίες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να μπουν μέσα και να επενδύσουν στα εργοστάσια και στις εκτάσεις που έχουν ήδη αγοραστεί, κυρία Κανέλη. Χάνουμε λοιπόν, νομίζω, το ουσιαστικό πρόβλημα και μιλάμε αυτή τη στιγμή με μια περίπου ξύλινη γλώσσα, χωρίς να καταλάβουμε ότι οι Τούρκοι κινούνται με έναν στρατηγικό σχεδιασμό που αφορά, όπως είπατε πολύ σωστά προηγουμένως, όχι ιέρακες και περιστερές. Αφορά συμφέρον. Κύριε Χατζή, εσείς έχετε πάρει το εργοστάσιο της Πειραϊκής Πετραϊκής στη Σάμο. Ναι. Και εκεί προσπαθείτε να το στήσετε και, αν οι πληροφορίες μου δεν με απατούν, να δώσετε και κάποιες θέσεις εργασίας σε ένα νησί ακριτικό, ξεχασμένο και μισοκαμένο, το οποίο ζει και τις παραβιάσεις του εναερίου χώρου δίκην θεάματος τις νύχτες στην Σάμο. Για να έρχεστε να μου λέτε αυτά τα πράγματα τώρα και ότι σας ευνηδίασε αυτή η απόφαση, σημαίνει ότι δεν είχατε ίσως σε όλους τους τόνους υψώσει τη φωνή πριν συμβεί αυτό. Κυρία Κανέλη, πρώτα απ' όλα για το θέμα της Σάμου. Για να νιώσει κανείς αυτό που ένιωσα εγώ στη Σάμου, πρέπει να πάει στη Σάμου. Ναι, βέβαια. Ο κ. Βουνάτσος με γνωρίζει, με ξέρει πολύ καλά. Πήγα στη Σάμο και όταν είδα στα 1500 μέτρα τους Τούρκους απέναντι, ένιωσα το τι ακριβώς πρέπει να γίνει, τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε όλοι σε αυτή τη χώρα. Ναι, αλλά θέλετε να πείτε ότι δηλαδή Τούρκοι επιχειρηματίες και τουρκικά κεφάλαια πριν από την Τελωνιακή Ένωση δεν θα μπορούσαν να διεισδύσουν? Όχι τόσο εύκολα, διότι δεν θα είχαν την ευχέρεια την οποία θα έχουν σε πολύ λίγο. Ο κύριος Παπαγιαννάκης επιμένει να σας απαντήσει ότι ούτε μετά την Τελωνιακή σύνδεση δεν μπορεί να μπει το τουρκικό κύριε κεφάλαιο. Χατζή, μέσα. Με συγχωρείτε, μου επιτρέπετε μια παρατήρηση. Ναι. Η Τελωνιακή Ένωση αφορά δασμούς. Ναι. Δασμολογική απελευθέρωση, εμπόριο. Με τα κεφάλαια δεν έχει καμία σχέση. Όπως δεν έχει εξάλλου, βιάζομαι να πω γιατί το άκουσα προηγουμένως, με τη μετανάστευση, παραδείγματος χάρη. Δασμοί οι οποίοι κατά 85% είχαν ήδη καταπέσει. Έτσι. Επομένως, μήπως κύριε Χατζή, λέω εσείς που είστε και βιομήχανος και είσαστε, δεν σας αρέσει και η ξύλινη γλώσσα. Εγώ να σας πω την εντύπωση μου ως επαγγελματίας οικονομολόγος, πριν γίνω βουλευτής, ήμουν 20 χρόνια της πιάτσας οικονομολόγος και του Πανεπιστημίου. Εγώ απορώ πως οι Τούρκοι υπέγραψαν την Τελωνιακή Ένωση. Γιατί τη μεγάλη ζημιά θα την υποστεί η τουρκική οικονομία. Ναι. Όλοι δασμοβεί ότι η τουρκική βιομηχανία τύπου ελληνικού του 50 και του 60, η οποία θα υποστεί το σοκ όλης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, περιλαμβανομένης και της ελληνικής, κύριε Χατζή, ή κάνω λάθος? Ναι, κάνετε λάθος το εξής. Αγνοείται την ικανότητα την οποία έχουν οι Τούρκοι να παραβαίνουν οποιουσδήποτε κανόνες όταν... Μην γελάτε. Όχι, δεν μιλάω με σχόλια, κύριε Χατζή. Προσέξτε. Μιλάω με όρους νομιμότητας, δεν μιλάω με όρους παρανομίας. Αυτή τη στιγμή η βιομηχανία της Τουρκίας είναι επιδοτούμενη. Πολύτε. Από τη στιγμή που μπαίνει η πρώτη ύλη μέχρι που παράγεται το τελικό προϊόν και από τη στιγμή που παράγεται μέχρι τη στιγμή που εξάγεται, έχει φοβερή επιδότηση. Κύριε Παπαγιαννάκη, το κόστος μεταφοράς επιδοτείται κατά 80%. Το κόστος μεταφοράς του τουρκικού εξαγόμενου προϊόντος. Ναι. Και προσέξτε, δεν έχετε έναν εταίρο τον οποίο θα ελέγξετε με σωστά μέσα. Μη γελιέστε. Η Τουρκία δεν σεβάστηκε τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Θα σεβαστεί, πιστεύετε,
τις αποφάσεις ή τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν έχετε μία Γερμανία η οποία για τους γνωστούς λόγους θέλει να εντάξει την Τουρκία στην Ελληνική Ένωση. Η οποία Γερμανία δεν θέλει να πουλήσει στην Τουρκία προϊόντα. Μιλάμε για κανόνες παιχνιδιού που θα τους σεβαστεί η Τουρκία. Με συγχωρείτε κύριε Χατζή, η Γερμανία δεν θέλει να... Ποιος κανόνες κύριε Βαγιανάκη σεβάστηκε η Τουρκία. Σε ποιο παιχνίδι, στο οικονομικό, στο δηλαδή διπλωματικό. Μου λέτε, κύριε Χατζή, με συγχωρείτε, μου λέτε ότι έχω δίκιο, αλλά δεν θα τηρηθούν αυτά που εγώ όχι, νομίζω θα τηρηθούν. Όχι, δεν έχετε δίκιο στο εξής. Ότι δεν θα τηρηθούν. Όχι, όχι, όχι. Αυτό μου λέτε. Όχι, όχι. Η οικονομία της Τουρκίας είναι επιδοτούμενη, δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο ώστε να απαγορευτούν οι επιδοτήσεις. Δέστε την απόφαση που λήφθηκε. Κύριε Χατζή, εσείς ως βιομήχανος μπορείτε να μου πείτε πόσο καιρό μπορεί να αντέξει μια οικονομία που όλα τα επιδοτεί όπως το λέτε. Αν δεν κάνω λάθος, είναι και θέση εξάλλου του συνδέσμου σας. Ότι κάτι τέτοιο οδηγεί στην οικονομική καταστροφή. Να μιλήσει και ο κ. Παπαστάμικος και σίγουρα ο κ. Σαγκουράκης έχει μια γενική τοποθέτηση. Φαντάζομαι ότι έχουμε πάρει πολύ ώρα τώρα. Κύριε Χατζή, εγώ θα έλεγα στον κ. Παπαγιαννάκη ότι προβλέπει πέρα από το κοινό δασμολόγιο προ τρίτε χώρε και ενιαίο τελωνιακό έδαφο. Προβλέπει και διατάξεις περί δικαιώματος εγκαταστάσεως οικονομικών υποκειμένων και περί ελευθέρας κινήσεως εργαζομένων. Πλην όμως, αυτές οι συγκεκριμένες διατάξεις είναι αναστολή. Δηλαδή δεν εφαρμόζει ούτε μετακίνηση προσώπων, ούτε δικαίωμα εγκαταστάσεως επιχειρήσεων. Και πώς μπορεί να αρθεί η αναστολή, δηλαδή. Πέστε ποιος είναι εναντίον αυτού του πράγματος. Η Ελλάδα ή μήπως καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Η Γερμανία. Λοιπόν, μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη, επομένως δεν θα εφαρμοστεί ποτέ. Δεν θα εφαρμοστεί σίγουρα. Αλλά θέλω να πω όμως ο κ. Χατζής έχει δίκιο κατά τούτο. Ότι η τουρκική οικονομία είναι η οικονομία εντάσσεως εργασίας, θα πληγεί από την Τελωνιακή Ένωση από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα είναι επιβλαβή για την ελληνική οικονομία, γιατί και σε ό,τι αφορά τα ευπαθή αγροτικά προϊόντα, αλλά και στον τομέα της κλωστοϊφαντουργίας, αυτό είναι πλέον ιβέβαιον και από μελέτες που έγιναν. Δηλαδή είναι επιζήμια η συμφωνία για την Τουρκία εν σχέση με τις κεντροευρωπαϊκές χώρες, ας το πω έτσι, ή με τις χώρες του Οικονομικού Βορρά, αλλά είναι επιζήμια για την Ελλάδα που θα γίνει Τουρκία. Που θα γίνει Τουρκία. Και βεβαίως. Ναι, κύριε Χατζή, αμέσως. Επιτρέπετε, προχθές το Σάββατο είχα βγει σε μια εκπομπή με τον κύριο Πρωτόπαπα, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ, για το θέμα της κλωστοϊφαντουργίας. Έναν αριθμό, τον οποίο συμφωνήσαμε με τον κύριο Πρωτόπαπα, από την ώρα που θα εφαρμοστεί η Τελωνιακή Ένωση 3.000 θέσεις εργασίας στη Θράκη. Την παραγωγή κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων φασών θα χαθούν μέσα σε 2 μήνες. Το αντιλαμβάνεστε. Εγώ το αντιλαμβάνομαι από την πρώτη μέρα. Φωνάζω από τη Δευτέρα της υπογραφής. Πρέπει να σας πω το εξής, ότι εάν συνεχίσουμε να μιλάμε περί διαγραμμάτων ή περί ιδεατών συνθήκων που θα εφαρμοστούν κάποτε από την Τουρκία. Προσέξτε, εδώ να σας πω και κάτι άλλο. Δεν μιλάμε με εθνικιστικές θέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας το καταλάβουμε όλοι, είναι θέμα συμφέροντος. Εάν δεν μιλάμε καθαρά με θέματα οικονομικού συμφέροντος, δεν θα εννοήσουμε ποτέ το τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Κύριε Χατζή, επειδή το τηλέφωνο είναι άχαρο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με εξαίρεση την αυριανή βραδιά, η οποία θα έχει τον χαρακτήρα αναγκαστικό στον πανηγυρικό λόγω της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, σας παρακαλώ πάρα πολύ να είστε εδώ, εάν θέλετε, την Πέμπτη το βράδυ. Δεν έχω καμία αντίρρηση, κυρία Κανέλη. Σας ευχαριστώ. Είστε ο πρώτος καλεσμένος επιχειρηματίας. Να έρθουν και οι άνεργοι από τη Θράκη, να αρχίσουμε να βρίσκουμε μια άκρη πια επί του πρακτέου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να δώσω οπωσδήποτε το λόγο στον κύριο Αγκουράκη. Παρακαλώ πάρα πολύ. Πρέπει να τοποθετηθείτε συνολικά επί της λεγόμενης αποφάσεως. Προσπαθήσω όσο γίνεται πιο σύντομα και η συνομιλία με τον κύριο Χατζή. Περιμένατε τόσο πολύ που δικαιούστε να μιλήσετε κάτι παραπάνω, ειλικρινά σας το λέω. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να πω το εξής, ότι η συνομιλία, η επικοινωνία με τον κύριο Χατζή μου δίνει τη δυνατότητα να υπογραμμίσω την τοποθέτησή μας στην απόφαση, ακριβώς από τη σκοπιά που τη βάζει και ο ίδιος. Δηλαδή, εμείς κατακρίνουμε, όπως είναι γνωστό, την τοποθέτηση της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα αυτό. Κυρίως γιατί είδαμε αρνητικές επιπτώσεις στους λαούς και των τριών χωρών. Και στον ελληνικό λαό, και στον τουρκικό λαό και στον κυπριακό λαό. Ένα θέμα το θίξαμε ήδη και είναι, συμφωνώ απόλυτα, ακριβώς η Τελωνιακή Ένωση θα λειτουργήσει προς όφελος των πιο ισχυρών σε σχέση με την Τουρκία και ανάποδα όσον αφορά την Ελλάδα, κλωστοϊφαντουργία κτλ. Και υπάρχουν και άλλες τέτοιες επιπτώσεις. Υπάρχουν όμως σοβαρά πολιτικά ζητήματα, τα οποία δυστυχώς πολύ γρήγορα ήρθαν οι εξελίξεις να τα επιβεβαιώσουν από τη χειρότερη πλευρά. Όπως. Το πιο σημαντικό έχει να κάνει με τις ανησυχίες μας όσον αφορά το μέλλον της Κύπρου.
Ουσιαστικά η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταφέρει το Κυπριακό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το αποσπά από τον ΟΗΕ και το φέρνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αντίθετα από ό,τι γενικά λέγεται, εμείς εκτιμάμε ότι αυτή η πράξη θα διαιωνίσει την de facto διχοτόμηση της Κύπρου. Μου επιτρέπετε κυρία να σας διακόψω μόνο για λόγους διευκρινιστικούς. Θα σας εξηγήσω, ναι. Αν μου επιτρέπετε. Είμαι σίγουρη ότι καταλάβατε τι θέλω να πω. Ποιον εκπροσωπεί η κυβέρνηση η οποία πανηγυρίζει στην Κύπρο? Το 40% ή το 60%, το 60% ή το 60-40%? Γιατί όταν ζητήθηκε επισήμως από διπλωματική οδό, διευκρίνησε από τις Βρυξέλλες τι εκπροσωπεί η Κύπρος στις διαπραγματεύσεις, η απάντηση ήταν δεν έχει διευκρινιστεί. Σήμερα όμως υπογράψαμε και δεν έχει διευκρινιστεί. Το πρόβλημα όμως είναι κυρίως από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν δείτε, και αυτό είναι το σοβαρό, το κείμενο του πρώτου Κορεπέρ και μετά και το βελτιωμένο το δεύτερο, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι γίνεται πολύ συχνά αναφορά στις δύο κοινότητες, γίνεται αναφορά στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, γίνεται αναφορά στο ότι η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθήσει την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Δεν πρέπει. Μισό λεπτό. Πουθενά όμως δεν γίνεται αναφορά για την Κυπριακή Δημοκρατία. Στο πρώτο κείμενο είναι ιδιαίτερα έντονο. Στο δεύτερο κάπως βελτιώθηκαν τα πράγματα, αλλά της ουσίας δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αποδέχονται τη διχοτόμηση. Μου απαντήσατε αμέσως δηλαδή. Ότι τελικά θα είναι. Λέω καταρχήν στο τι υπογράψαμε. Το δεύτερο στοιχείο που έχουμε. Σε πολιτικό επίπεδο, εσείς συμβαίνει το αντίθετο. Διότι αναβαθμίζεται κατά αυτόν τον τρόπο η νόμιμη Κυπριακή κυβέρνηση. Η οποία θα είναι και ο επίσημος συνομιλητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατά τη διαδικασία. Αλλά μήπως αναβαθμίζεται ποσοστιαία ή με κοινική? Μήπως αν ήταν το 60%. Η πολιτική. Θα ήθελα να ολοκληρώσω και άμα θέλετε να συνεχίζουμε. Υπάρχουν άλλα δύο επιχειρήματα. Γιατί δεν έχει ληφθεί το Κυπριακό μέχρι στιγμής? Φταίνει αποφάσεις του ΟΗΕ? Δεν νομίζω. Φταίει κατά τη γνώμη μας το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ, το οποίο Συμβούλιο Ασφαλείας πρέπει να υλοποιήσει τις συγκεκριμένες αποφάσεις. Ποιοι ράβουν και ξυλώνουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ? Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία. Και Ρωσία και Κίνα. Και Ρωσία και Κίνα. Αλλά δεν νομίζω ότι. Η Σοβιετική Ένωση προηγουμένως. Βεβαίως. Μιλάμε για τώρα. Αλλά δεν νομίζω ότι λόγω της Ρωσίας ή της Κίνας δεν προχωράει το Κυπριακό. Δεν έχουν αυτή την επιρροή. Αντί για Οργανισμό Συλλογικής Ασφάλειας. Διολύσει προς οργανισμό συλλογικής ουδετερότητας. Όχι ουδετερότητας, με εξάρσεις. Συλλογισμός εκπροσώπησης συμφερόντων μεγάλων με δυνάμεων. Αυτό είναι θέση. Λοιπόν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση πώς έχουν τα πράγματα, ποιοι είναι αυτοί που καθορίζουν τα πράγματα? Γερμανία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία. Η Γερμανία δεν είναι στο Συμβουλίο Ασφαλείας φυσικά, αλλά η στάση της όσον αφορά το θέμα της Τουρκίας, όσον αφορά τις σχέσεις με την Τουρκία κτλ. Είναι γνωστές. Άρα δηλαδή και από πολιτική άποψη οι όροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι συγκεκριμένοι, γιατί οι συγκεκριμένες χώρες με τις συγκεκριμένες πολιτικές είναι αυτές που άσκουν πολιτική και όχι. Και επενδύσεις στην Τουρκία. Και επενδύσεις, αλλά λέω συγκεκριμένη πολιτική και όχι κάποιες αξίες τις οποίες δεν ξέρω γιατί τις επικαλούμαστε τόσο συχνά, όταν είναι να υλοποιηθούν δεν ενεργοποιούνται. Και το είδαμε και με την περίπτωση της Τουρκίας. Τι γίνεται. Και υπάρχει ένα τελευταίο. Δεν μας έχει κάνει εντύπωση το γεγονός ότι πριν ξεκινήσουν, ή μάλλον στη διάρκεια ήδη των επαφών Κρανιδιώτη Ζουπέ, έγινε μια περίεργη συνάντηση των τεσσάρων, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας, με την τουρκική κυβέρνηση στο Παρίσι, στο Λονδίνο, ναι, όπου ήταν οι μεγάλοι ήταν παρόντες, συνάντηση επί Γαλλικής Προεδρίας. Συνάντηση. Είχε γίνει και επί ελληνικής προεδρίας 23 Ιανουαρίου στην Άγκυρα. Επί ελληνικής προεδρίας. Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι είχαν ξεκινήσει ήδη οι διαβουλεύσεις. Υπήρχε μάλιστα και μια διαμαρτυρία της ελληνικής κυβέρνησης. Πολύ συγκεκριμένη, ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να αποδέχεται τέτοιου είδους διαδικασίες κτλ. Αλλά τα πράγματα μείνανε εκεί. Μάλιστα. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να πω το εξής. Για μας, γι' αυτό κιόλας μιλάμε για μια. Πράξη υποχώρησης στις πιέσεις των μεγάλων δυνάμεων και θα ήθελα κάτι να πω, κάτι είπε ο Μιχάλης Παπαγεννάκης στην αρχή. Μου κάνει και εμένα εντύπωση η συζήτηση που γίνεται εδώ. Από ποια άποψη? Δέστε, στο θέμα αυτό, λίγο ως πολύ, υπήρχε εθνική ομοψυχία. Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς που να λέει
ότι υπήρχε κάποια πολιτική δύναμη στη χώρα μας τα τελευταία 20 χρόνια που είχε διαφορετική θέση στο θέμα των σχέσεων με την Τουρκία, στο θέμα των σχέσεων με την Κύπρο, τι είναι πρώτο, τι είναι δεύτερο. Υπενθυμίζω ότι μόνο πριν μερικούς μήνες λέγαμε, μα δεν μπορούμε να συζητήσουμε με την Τουρκία, ούτε καν να πούμε μια καλημέρα, αν δεν λυθεί το Κυπριακό, έτσι δεν είναι. Και συμφωνούσαμε όλοι. Έτσι. Απολύτως έτσι. Μισό λεπτό, κύριε Βουνάτσο, και τελειώνω. Απολύτως δυστυχώς. Και βλέπετε τώρα, γίνεται όλη αυτή η συζήτηση, όλη αυτή η αντιπαράθεση, όχι επειδή δεν έχουμε εθνική, πώς το λένε, κοινή εξωτερική πολιτική, γιατί γι' αυτό έχουμε. Αλλά επειδή είμαστε αντικείμενο του παιχνιδιού των μεγάλων δυνάμεων. Αυτή είναι η γνώμη μου. Μάλιστα. Αμέσως, κύριε Παπαγιαννάκη, δεν ξέρω τι θέλει. Θέλει να παρεύει. Σέβομαι την ιδιότητά του ο κύριος Λεωνίδας Λάζος Σερεγιάν από το Λαϊκό Αρμενικό Κίνημα. Κύριε Σερεγιάν. Ναι, γεια σας. Καταρχάς χαιρετίζω τους προσκεκλημένους σας, τους περισσότερους τους γνωρίζω. Θα ήθελα να δώσω μία άλλη διάσταση. Πρώτον, η άρση του βέτος και του βέτο για την Τελωνιακή Ένωση της Τουρκίας από την πλευρά της Ελλάδος. Με τη συμφωνία δυστυχώς των περισσότερων κομμάτων μου θυμίζει ότι είμαστε μια εταιρεία υπό εκαθάριση. Σε λίγο ίσως μαθαίνουμε με ένα άλλο μάθημα τα παιδιά μας στο σχολείο την γεωγραφία των χαμένων πατρίδων και περιμένω σύντομα να γίνει κάτι τέτοιο. Όμως θα ήθελα να δώσω μια άλλη διάσταση ότι σαν Ελλάδα έχουμε την υποχρέωση να σκεφτόμαστε και μερικούς άλλους λαούς και τις συνέπειες που θα δημιουργήσει η είσοδος τελικά της Τουρκίας στην Ενωμένη Ευρώπη. Γιατί δεν έχει ούτε το πρώτερο έντιμο βίο, ούτε κανείς μίλησε να μπορέσει τουλάχιστον να δώσει μερικά δείγματα καλής θέλησης όσον αφορά σε όλα τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει σε διάφορους λαούς. Κύριε Σερεγιάν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το έχει δηλώσει αυτό. Ναι, όχι, όχι. Για το αρμενικό δεν δήλωσε τίποτε, κυρία Κανέλη. Να μην τα λέμε. Αν ήμασταν Εβραίοι, κάτι θα γινόταν, νομίζω. Η Οθωμανική Τουρκία. Κανένα πολιτικό κόμμα, λοιπόν, δεν ενδιαφέρθηκε, δεν ενδιαφέρθηκε να λάβει αυτόν τον παράγοντα υπόψη. Αλλά κανένα δεν σκέφτεται και τι θα γίνει μια είσοδος της Τουρκίας στην Ηνωμένη Ευρώπη όσον αφορά τις μουσουλμανικές δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ή τι θα κάνει η Τουρκία απέναντι στο Ιράκ και στον αραβικό κόσμο ελέγχοντας τα νερά. Αυτά τα παιχνίδια έχει καθήκον το κάθε πολιτικό κόμμα και ο κάθε εκπρόσωπος του λαού, του ελληνικού λαού, να τα σκέπτεται και έτσι να χαράσει την πολιτική. Όχι με μεμψιμυρίες. Και δεν είμαστε ο ομφαλός της γης. Η Τουρκία δεν απειλεί μόνο την Ελλάδα. Απειλεί και την ευρύτερη περιοχή. Και αν λύσουμε φαινομενικά σήμερα το πρόβλημα με την Τουρκία, αν θα μπει η Τουρκία στην Ευρώπη, θα παίξει το ρόλο που εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε να το παίξουμε στα Βαλκάνια και θα έχουμε το πρόβλημα από την Αλβανία. Θα έχουμε το πρόβλημα από την Νότιο Βουλγαρία. Δεν έχετε παρά να δείτε αυτά που λέτε στις ανακοινώσεις που επιμένει να βγάζει ακόμα και από το ηθελημένο εκούσιο κελί της φυλακής του ο ψευδομουφτής της Ξάνθης, ο κύριος Αγκά. Βεβαίως. Ο οποίος βγαίνει και δηλώνει ότι ο τουρκισμός δεν είναι κάτι που μπορεί να εκαταληφθεί και τώρα που είμαστε σε μια χώρα που είναι μέλος της κοινότητας θα έπρεπε να το εκμεταλλευτούμε καταλλήλως. Εις όλους τους τόνους, εις όλα τα μέσα και ανά πάσα στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σερεγιάν. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και αν δυσαρέστησα μερικούς αγαπητούς φίλους, λυπάμαι. Αν αυτό πάει στον Μιχάλη τον Παπαγιαννάκη, δεν το φαντάζομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκείνο το οποίο έχω να σας πω είναι ότι το κοινό επιμένει ότι όσα έλεγε χθες επισήμως η κυβέρνηση διαστόματος κυρίου Βενιζέλου αποδεικνύονται ανακριβή, αφού η σημερινή συζήτηση αποδεικνύει ότι τα προβλήματα είναι πολύ μεγαλύτερα. Βεβαίως αυτό δεν απευθύνεται στον κύριο Βενιζέλο ως κύριο Βενιζέλο, αλλά ως θέση. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό, πριν θυμίσουμε και σε όσους άνοιξαν τυχόν τώρα την τηλεόρασή τους ή τώρα γύρισαν για να δουν αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση, ο κύριος Ιωάννου, που είναι δικηγόρος, λέει ότι ένας πελάτης του καταδικάστηκε σε ποινικό τριμελές δικαστήριο ως έμπορος γιατί πουλούσε μπλουζάκια της τάδε μάρκας εισαγόμενα από εργοστάσιο Τουρκίας. Όταν η πρόεδρος του δικαστηρίου τον ρώτησε γιατί δεν ζητάνε τα ρέστα από την Τουρκία για την κλοπή του σήματος και τους εκεί υπευθύνους, η απάντηση ήταν «εκεί θα μας σκοτώσουν». Σας λέω, λέει αυτό, μόνο και μόνο για να τονίσω μια άλλη διάσταση στην Τελωνιακή Ένωση σε ό,τι αφορά την νομιμότητα των πράξεων και των ενεργειών.
Πάμε να δούμε το σημερινό ρεπορτάζ για να μπορούμε να ξανακούσουμε τους καλεσμένους, να δούμε τι ήταν η απόφαση τελικά, πώς τοποθετήθηκε ο κόσμος και τελικά ποια ήταν η αντίδραση. Ο Προεδρεύων του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών, Αλέν Ζιπέ, σε έκτακτη συνέντευξη τύπου, απαντώντας στις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, κ. Καραγιαλτσίν, τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα δεχτεί από κανένα μη μέλος της βέτο για τις αποφάσεις, προδιαγράφοντας ουσιαστικά μια θετική απάντηση στην επιστολή του κ. Μαγκάκη. Ο κ. Ζιπέ πρόσθεσε ότι η κοινότητα πήρε οριστικά την απόφαση σχετικά με την τελωνιακή σύνδεση της Τουρκίας και την ένταξη της Κύπρου και την απόφαση αυτή ουδής μπορεί να αλλάξει. Δεν θα δεχθούμε συμπλήρωση καμία απειλή από την Τουρκία. Πάντως, η Γαλλική Προεδρία, θέλοντας να κρατήσει τις αποστάσεις μέσω του Υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Αλέλα Μασούρ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αρθούν οι αντιρρήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τελωνιακή σύνδεση της Τουρκίας εξαιτίας των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι δηλώσεις του κ. Καραγιαλτσίν έχουν δημιουργήσει πάντως θύελλα αντιδράσεων σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Ο Υπουργός Τύπου, κ. Βενιζέλος, απείλησε μάλιστα με ακύρωση της συμφωνίας τελωνιακής σύνδεσης της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι εφόσον υπάρχει η τουρκική απειλή και διατυπώνεται κατά τρόπο προκλητικό, η Ελλάδα δεν μπορεί να συμφωνήσει. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, κ. Μαγκάκης, επιστρέφοντας από τις Βρυξέλλες, τόνισε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι αντίδρασης της χώρας. Η τελωνιακή ένωση από την φύση της περνάει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επομένως, καταλαβαίνετε τι δρόμο έχει να διανύσει. Ο κ. Τσοκατζόπουλος, που επέστρεψε από τη Μαυρίτη, μίλησε για λεονταρισμούς του κ. Καραγιαλτσίν. Η Τουρκία έχει μπει πλέον σε μια πορεία που είναι υποχρεωμένη να δίνει εξετάσεις όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όσον αφορά την εφαρμογή των δημοκρατικών θεσμών και βέβαια προπαντός εξετάσεις όσον αφορά την στάση στο θέμα της Κύπρου. Ο Μιλτιάδης Εύερτ ζήτησε την παρέτηση της ηγεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ κάλεσε τον πρόεδρο της Βουλής, Απόστολο Κακλαμάνη, να φέρει άμεσα προσκύρωση τη συμφωνία για το δίκαιο της θάλασσας που προβλέπει την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Πρέπει να καταλάβει κάποτε η Τουρκία ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να προασπιστεί τα εθνικά της συμφέροντα και στον ελλαδικό χώρο αλλά και όπου υπάρχουν Έλληνες. Απεδείχθη άλλη μια φορά ότι έχουμε μια επικίνδυνη κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα εθνικά θέματα. Την ίδια ώρα, ο φιλαπροσκείμενος τον κύριο Μητσοτάκη, Σωτήρης Κούβελας, χαρακτήρισε τη συμφωνία των Βρυξελών βατερλό της κυβέρνησης και επετέθη στην ηγεσία του κομματός του, κατηγορώντας της εμέσως ότι δεν ασκεί έντονη κριτική στο Πασόκ. Αφού η κυβέρνηση δεν μπορεί να μας προστατεύσει, είναι η ώρα της αντιπολίτευσης, της Νέας Δημοκρατίας, η οποία πρέπει να απευθυνθεί στον ελληνικό λαό και να του ζητήσει να στηρίξει τη δική της πολιτική και να ανατρέψει την ανίκανη και επικίνδυνη κυβέρνηση του Πασόκ. Στον κύριο Κούβελα, που ζήτησε τη διοργάνωση συλλαλητηρίων για την ανατροπή της κυβέρνησης, απάντησε ο Μιλτιάδης Εύερτ, κατηγορώντας τον εμέσως για ανεύθυνη στάση στο θέμα. Η εξωτερική πολιτική γίνεται υπεύθυνη και δεν γίνεται στο πεζοδρόμιο. Απεδείχθη από το παρελθόν ότι όταν η εξωτερική πολιτική μεταφέρθηκε στο πεζοδρόμιο, ότι αυτό έγινε εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. Ο Αντώνης Σαμαράς με δήλωσή του τονίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει να ξεκαθαρίσει τους εταίρους μας ότι αν η Τουρκία δεν ανακαλέσει την απαράδεκτη απειλή της, η Ελλάδα δεν θα βάλει την τελική υπογραφή της στην Τελωνιακή Ένωση Τουρκίας-Ευρώπης. Το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του τονίζει πως η ελληνική κυβέρνηση συνειδητά κρύβει από τον ελληνικό λαό ότι κινείται στην αποδοχή της de facto διχοτόμησης της Κύπρου στο όνομα της ελληνοαμερικανικής φιλίας και της δίθεν κινήσης εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συνασπισμός με ανακοίνωσή του τονίζει ότι η Ελλάδα οφείλει να εντάξει τις κινήσεις της σε εθνική στρατηγική, η απουσία της οποίας επιτρέπει στην Τουρκία να αξιοποιεί κενά, αντιφάσεις και παλινοδίες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Εν τω μεταξύ, ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος, με γραπτή δήλωσή του, κατηγορεί το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας της χώρας ότι συμβιβάστηκε στο θέμα, υπακούοντας έτσι στις πιέσεις των γνωστών πανίσχυρων εργολάβων του παρασκηνίου, οι οποίοι, όπως τονίζει, ανεξάρτητα από τη ζημιά που μπορεί να υφίσταται η Ελλάδα στις εθνικές υποθέσεις, ενδιαφέρονται αποκλειστικά για την ίσπραξη των 3 εκατομμυρίων του περίφημου πακέτου Ντελόρ. Ερωτηματικά συνεχίζει να προκαλεί στο Πασόκ η στάση του κυρίου Κυπουρού, ο οποίος ούτε και σήμερα ξεκαθάρισε τη θέση του στην κρίσιμη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση έχει πολλά περιθώρια να επαναφέρει το βέτο. Κάνω ίσατη έκκληση να το επαναφέρει. Ποια είναι η στάση σας αύριο στην ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας? Επιμένω στις δηλώσεις μου. Οι περιθωριακοί, όταν αισθάνονται τη δύναμή τους, γίνονται επικίνδυνοι. Ο κύριος Κυπουρός απήντησε και στις χθεσινές δηλώσεις του Ευάγγελου Γιαννόπουλου, υπερασπιζόμενος τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Ο κύριος Γιαννόπουλος
φαίνεται άλλαξε κόμμα. Βρίζει το Μιχάλη, υπερασπίζει τον κύριο Σαμαρά. Ωστόσο, οι υπουργοί της κυβέρνησης δεν συνδέουν τα δύο θέματα και εκφράζουν την αισιοδοξία τους για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Όλα αυτά δεν ασκούν καμία επιρροή στην διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η προεδρική πλειοψηφία που θα αναδείξει τον κύριο Κωστή Στεφανόπουλο είναι δεδηλωμένη. Το ΠΑΣΟΚ με πλήρη συνοχή.